Επιστρέψτε κυρίε και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Focus σε Τράπεζε και Αγορέ. Στη συντροφιά μα, εδώ μαζί, ο καθηγητή Οικονομικών Οικονομικών τη Ομελά, μα έδωσε και δική του διάσταση για ό,τι γίνεται στο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό. Σα ρωτούσα αν θεωρείτε ότι έχουν δίκιο όταν τα προηγούμενα χρόνια μιλούσαν για αστοχίε όσον αφορά την πολιτική των κεντρικών τραπεζών και τη δημιουργία φούσκα που, αν σκάσει, θα δούμε μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Μήπω αυτό το βλέπουμε τώρα, κύριε Μελά. Κοιτάξτε να σα πω είναι γεγονό αναμφισβήτητο, διότι είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πλέον ότι τα τελευταία 20 με 25 χρόνια έτσι το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα ε, προχωράει μέσω φούσκα. Δηλαδή, άμα πάτε από το 97-98, το 2000, τον dot com, το 2007, Ακαιδόνως. όλα, τα, όλα αυτέ οι. Ε, είναι δημιουργία, είναι δημιουργία, είναι φούσκα. Η οποία κάποια στιγμή σπάει και μετά ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να αποφύγουμε τη δημιουργία σε φουσκών, ας το πούμε έτσι. Ε, δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Διότι ε, η γενική αντίληψη για το πώς πρέπει να προχωρήσει η παγκόσμια οικονομία ε, στηρίζεται πρωταρχικά σε ένα μεγάλο ρόλο στην νομισματική πολιτική. Δηλαδή, θεωρούν ότι η νομισματική πολιτική μπορεί να παίξει τον αλφα Μέχρι τον ωμέγα ρόλο. Αυτό είναι λαθασμένο. Η νομισματική πολιτική μπορεί να παίξει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, εάν μπορεί να συνοδευτεί από άλλε οικονομικέ πολιτικέ, παράδειγμα από μια δημοσιονομική, από μια επεκτατική πολιτική, από άλλε πολιτικέ μεταρρυθμίσει, να υπάρχει περιπτώσει από πολλέ. Όταν ασκούμε μόνο μια νομισματική πολιτική με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα κατευθυνόμενη κυρίω μέσα από το τραπεζικό, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο αυτή τη ρευστότητα και δημιουργεί όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και συγχρόνω. Του δημιου... με, την... με την υιοθέτηση των αρνητικών επιτοκίων με την υιοθέτηση των αρνητικών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών επί της ουσίας στερούν από το τραπεζικό σύστημα ένα σημαντικό κομμάτι εσόδων διότι οι τράπεζες ε, δεν μπορούν ας πούμε, να επιβάλλουν υψηλά επιτόκια όταν τα Άρα στερούν ένα, 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 έσοδο σημαντικό. Σπρώχνουν ακόμα τι τράπεζε να, 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 χρησιμοποιήσουν αλλά, αυτά τα χρήματα, αλλά. αυτά τα χρήματα έτσι, σε, 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 σε ε, προϊόντα τα οποία, έχουν, με, τα οποία έχουν, έχουν, τεράστιο, και μεγάλο, μεγάλο κίνδυνο, έτσι, τεράστιο και μεγάλο κίνδυνο. Σωστά. Έτσι, τεράστιο και μεγάλο κίνδυνο. Επομένω, ε, εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, επί της ουσίας ε, νομίζω ότι θα προχωράμε ε, πάντα με αυτή τη διαδικασία, δεν δηλαδή, θα έχουμε φούσκες οι οποίες θα σπάνε, ε, θα ξανά έχουμε πάλι νομισματική πολιτική κτλ. Αλλά μέχρι ποιού σημείου. Ε, Άρα χρειάζεται να αλλάξει αυτό το μείγμα της οικονομικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, έτσι ώστε... Προσέξτε, όταν λέω σε παγκόσμιο επίπεδο να αλλάξει, δεν σημαίνει ότι άμα αλλάξει, αμέσω θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Βλέπετε ότι γίνεται στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, η οποία πραγματικά το πικ τη φούσκα ήταν το 1995, αν δείτε τα στοιχεία τη μεγέθυνση τη πιστοτική επέκταση προ τα ΑΕΠ, το, ΑΕ, το πικ ήταν το 1995, από τότε δεν μπορεί να συνέλθει παρά την άσκηση επεκτατική νομισματική πολιτική, παρά την άσκηση και δημοσιονομική πολιτική. Δεν μπορεί να συνέλθει. Δεν είναι εύκολο μια οικονομία ε, να ξεφύγει από αυτή, την, από αυτή την, ε, την παγίδα, ας πούμε, την παγίδα ρευστότητα η οποία υπάρχει. Επομένω, βρισκόμαστε σε μια περίοδο η οποία είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Οι τράπεζε και οι χρηματοπιστωτικές αγορέ τι κάνουν, Σπρώχνουν ειδικά την κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, να αλλάξει πολιτική. Δηλαδή, δηλαδή, να συσφίξει. Όχι, όχι να, όχι να την σφίξει, να την κάνει πιο επεκτατική. Να αλλάξει, να μην αυξήσει τα επιτόκια. Α, λέτε τώρα ότι αλλάζει το πλάνο, να αλλάξει το πλάνο. Δηλαδή προσπαθεί, δηλαδή. ενώ, ενώ, είχε προδιαγράψει ότι να, πλέον α, οι ανάγκε οι ανάγκε τη Αμερικάνικη οικονομία ήταν τέτοιε, ώστε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη μείωση των επιτοκίων. Και πράγματι, μετά από 10 χρόνια τα αύξησε ναι. και έχει προγραμματίσει να τα αυξήσει Μπράβο. από το Μάρτιο. Τώρα οι αγορέ με αυτόν τον τρόπο σπρώχνουν την κυρία Βίλερ να Λέλλεν, αλλάξει, ν αλλάξει, ν αλλάξει, αλλάξει βλάβεις, πολιτική, ε? δηλαδή να μην αυξήσει τα επιτόκια, είτε να τα αφήσει όπω είναι, ή εν πάση περιπτώσει να, ε, να βρει έναν τρόπο να συνεχίσει αυτή την επεκτατική πολιτική. Ε, είναι, 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 είναι μια κατάσταση η οποία ε, είναι πολύ δύσκολη. Ε, είναι πολύ δύσκολη. Ε, και ε, Από τη στιγμή που τα κεφάλαια έχουν αποχωρήσει και αποχωρούν, με την πρώτη στιγμή τα κεφάλαια αποχωρούν από όλες τις οικονομίες του κόσμου, από τις αναγνιόμενες οικονομίες, προσπαθώντας να βρουν ασφαλέστερα καταφύγια, καταφύγια. παραδείγματος χάρη χτες, θα παρακολουθήσατε ότι ενώ οι αγορέ πέσανε σε όλο τον πλανήτη, <συλίως> τα ομόλογα τα Αμερικάνικα ανέβηκαν. Ναι, ναι. Δηλαδή, η τιμή τους. Όχι, ναι, τιμή ναι, ναι, ναι. Έτσι. Άρα, δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει... Πέσανε οι ναι, αποδόσεις, ανέβηκαν οι ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Υπάρχει μια, μια προσπάθεια, όλα αυτά τα κεφάλαια, όλο αυτό... Το, 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 η το, το, ρευστότητα το, που το, υπάρχει. Η ρευστότητα που υπάρχει. Λοιπόν, ε, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολο, διότι... Είμαστε σε μια φάση όπου η, 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 η ΦΕΔ προσπαθεί να ανεβάσει τα επιτόκια, δηλαδή να σφίξει η νομισματική τη πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να κάνει χαμηλότερα τα επιτόκια. Υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα πλέον στι τράπεζε, δηλαδή έχουν, οι ρυθμίσει είναι τεράστιε. Ε, Όπω ξέρετε, όταν οι ρυθμίσει είναι τεράστιε, σημαίνει ότι οι τράπεζε πρέπει να αυξήσουν το επίπεδο τη πιστολιτική ικανότητα για να δώσουν δάνεια, να δυσκολεύουν. Άρα κινδυνεύουν να μην έχουν έσοδα, και το παράδειγμα και των καταθέσεων, αλλά και των δανείων. Επομένω, είμαστε σε μια κατάσταση, η οποία ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώ θα εξελιχθεί. Μια φορά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα, υπάρχει μεγάλες, θα υπάρχουν μεγάλε διακυμάνσει, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο εξάμεινο, ε, και δεν ξέρω αν ε, θα μπορέσουμε να, ε, να, να συνέρθουμε η παγκόσμια οικονομία ακόμα. Ε, τον επόμενο, χρον... τον επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα θα ουσιαστικά θα έχουμε μια περίοδο εντάξει μεταβλητότητα, δεν Αυτό είναι απολύτω βέβαιο. Πέρα... Είναι απολύτως. Βλέπετε, παραδείγματο χάρη, χθε πέσανε όλε οι. Σήμερα ανεβήκανε. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Οι αγορέ ψάχνουν να βρουν μια αιτία. Δεν είναι μια, αφορμή. Έτσι, μια αφορμή. Είπε τώρα η Deutsche Bank ότι θα πουλήσει την Πόζη Μπάνκ, θα ξαναγοράσει ορισμένα ναι, ομόλογα. Γειαστηκαν να... από αυτά. Άρχισε λοιπόν να... να υπάρχει ένα ράγιο. Δηλαδή υπάρχει πέρα από αυτά που σα είπα, τα μακροοικονομικά και τα τραπεζικά, υπάρχει και μια εσωτερική εγγενή λειτουργία του κρηματιστηρίου η οποία λειτουργεί υπό μια έννοια να. Υπό υποτι... υπο να 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 Ναι, ναι, υπάρχει μια, μια σχετική Μάλιστα. αυτονόμηση. Τι βλέπετε για την ελληνική πραγματικότητα και πώ θα πορευτεί η Ελλάδα το επόμενο διάστημα, Γιατί η αβεβαιότητα νομίζω έχει επανέλθει. Έχουν, καλλιεργούνται εκ νέου σενάρια περί πολιτική αστάθεια. Το χρηματιστήριο έχει καταβαρθρωθεί στι 400. Ούτε καν 450, έχασε και τι 450. Και σήμερα. Έπαιξε, ναι, ενώ είχαμε σε λόφι και σήμερα η αγορά έκανε μια αντίδραση τεχνική μορφή βεβαίω το πρωί, μια εξαέρωση, δεν κατάφερε να κρατήσει τα κέρδη τη. Οι τράπεζε έχουν, οι τραπεζικέ μετοχέ πια βρίσκονται, τι να πω, σε επίπεδα. Mm -hmm. Τι βλέπετε κύριε Μελάν. Κοιτάξτε, και... ε, νομίζω ότι στο σημείο το οποίο έχουμε φτάσει ε, είναι. Είναι, είναι, είναι απαραίτητο ε, να κάνουμε μια προσπάθεια ε, όχι ότι θα μας λύσει τα προβλήματα αλλά εν πάση περιπτώσει μια προσπάθεια μπας και μπορέσουμε και λύσουμε ε, ορισμένα προβλήματα. Και, και το μόνο το οποίο μένει, καλός ή κακός καλός ή κακός, εγώ δεν είμαι δεν ήμουν ποτέ υπέρ αυτού καλό του, 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 του η κατάσταση σήμερα καλό ότι ότι η... η, η η αξιολόγηση πρέπει με κάποιο τρόπο να τελειώνει πολύ σύντομα. Ε, εάν ναι, αργεί, λιώνε, όσο λιώνε, αργεί, λιώνε. αργεί... Μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα. Πώ το βλέπετε εσεί, Κοιτάξτε, εσείς, υπάρχουν πολλέ αντιδράσει. Υπάρχουν πολλέ αντιδράσει και από τη μεριά των κοινωνικών εταίρων. Αυτό. Και υπάρχουν και από τη μεριά των δανειστών. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει παγιδευτεί σε ορισμένε εξαγγελίε περί μη μειώσεω των κυρίων συντάξεων και των επικουρικών. Τώρα κάνει μια προσπάθεια να ξεφύγει από αυτό το δίλημα. Ε, νομίζω ότι δεν ήταν, ε, δεν ήταν, ε, η, η, παρέμβαση του, που, του, 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 διοικητή τη δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ε, η σημερινή ε, και πάνω μάλιστα πάνω... στο, Ευρωπα... Κοινοβούλιο. Στο ήταν προβ... προβληματισμένος εμφανίστηκε προβληματισμένο ο κ. Τουρνάρα. Ε, ναι, έντονα προβληματισμένο. Ε, διότι ξέρετε, εάν ε, δεν προχωρήσει η αξιολόγηση. Με ό,τι αυτή συνεπάγεται, με τα καλά τη και τα κακά τη, ε, ε, εάν δεν προχωρήσει, είναι χειρότερα τα πράγματα. Επομένως το μη χείρον βέλτιστον μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή Επομένως χρειάζεται να προχωρήσει Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει μια προσπάθεια να τελειώνει με το θέμα του ασφαλιστικού ε, Δεν είναι μόνο το θέμα του ασφαλιστικού είναι και το φορολογικό Νομίζω Το ότι ευρωτικό. Και το αγροτικό, ναι, το φορολογικό εκεί πάει αυτό. Νομίζω yeah. ότι η μεγάλη σημασία για του δανειστέ έχει και το υπερταμείο, αυτό το οποίο δυστυχώ ακόμα είναι δεν ναι, φαίνεται, δεν έχει, δεν δε φαίνεται yeah. να, να δημιουργεί. Μετά είναι το προσφυγικό θέμα, το οποίο βαραίνει πάρα πολύ την κατάσταση και την, και την ψυχολογία ενάντια τη Ελλάδα. Μην νομίζω ότι δεν συμβάλλει αποφασιστικά. Το παίζουν το χαρτί του προσφυγικού οι Γερμανοί για να ασκήσουν περιττέρω πίεση για την Ασχετά, κοιτάξτε, θα σα πω κάτι σαφέστατα τα καναπισή μου η Γερμανία έχουν άδικο. Βεβαίω και η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε πάρα πολύ. Γιατί δεν τα, τα, κάνει τα τώρα το χώρο μπορούσε right. να τα έχει κάνει. Mm. Θα μου πείτε θα είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν θα είναι κανένα πρόβλημα. Αν υπάρχει περιπτώσει, θα είναι εντάξει τι υποχρεώσει τη. Νομίζω όμω ότι στι διεθνεί σχέσει πρέπει να το ξέρετε και να το λέμε, ε, δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Έτσι, υπάρχουν συμφέροντα. Επομένω, εκεί, εκεί πρέπει να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι μα έχουν βάλει στη γωνία και μα πυροβολούν από όλε τι πλευρέ. Κάτι που έχει και μεγάλη συνέπεια στην οικονομία. Εάν ε, δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τι ηθίκε Σέγγεν, όχι ότι θα μα διώξουν, αλλά οι άλλε χώρε θα κλείσουν τα σύνορά του, ε, ε, θα έχει κόστο στην οικονομία. Μες. Και άμεσο κόστο και θα έχει και έμεσο κόστο μέσω τη ε, εμπιστοσύνη που θα, θα δημιουργηθεί. Επομένω, νομίζω ότι το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση δεν είναι εύκολο. Τώρα τα λέμε ναι. εξοφίτσιο εμεί, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια προσπάθεια. Πρέπει ναι. να βγει μπροστά, γρήγορα να ολοκληρωθούν κάποια, κάποιε ναι. που υπάρχουν. Πάμε σε χρήσιμε πληροφορίε και θα επιστρέψουμε εδώ με τον κύριο Μελάτο, καθηγητή οικονομικών, για τα τρία λεπτά τέσσερα που θα έχουμε στη διάθεσή μα, να πούμε και τα υπόλοιπα θέματα, να τα υπόλοιπα θέματα. κυρίε και κύριοι. Κυρίες, Στην εκπομπή Focus σε Τράπεζε και Αγορέ, με τον καθηγητή οικονομικών, τον Κώστα Τομελά, να συζητάμε τα τη επικαιρότητα και τα Τη ελληνική και τη διεθνού επικαιρότητα. Ε, λοιπόν, δύσκολο, δύσκολο πάζε ολοκλήρωση τη αξιολόγηση. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο πάζε, αυτό λέγαμε. Ε, Όμω, κύριε Μελά, θέλω την άποψή σα. Βέβαια, εγώ θα εκφράσω δικιά μου άποψη. Βλέπω ότι η κυβέρνηση, με τα λάθη που κάνει, με τι καθυστερήσει, εγώ δεν λέω ότι ήταν καλά και όλα σωστά, ωστόσο δέχεται και έναν πόλεμο εσωτερικά. Και ε, νομίζω ότι αυτό ο πόλεμο έχει να κάνει και με το κομμάτι ε, ε, τη προκλήρωση του διαγωνισμού για τι τηλεοπτικέ άδειε που προχωρά κανονικά. Είδαμε σήμερα και ο στο Υπουργικό. Ε, αλλά γενικότερα δεν έχει συμμάχου. Γιατί τουλάχιστον δεν υπάρχει πέρα από τον κόσμο, ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, σαφώ και εγώ το καταλαβαίνω από κοινωνικά στρώματα που υποφέρουν, ε, ούτε η αντιπολίτευση δείχνει καμία διάθεση σε κάποια βασικά ζητήματα εθνική σημασία στην να κάτσει στο τραπέζι διαλόγου. θεωρείτε ότι δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα, όχι μόνο η εξωματική αντιπολίτευση, γενικότερα η αντιπολίτευση. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι για να μπορέσει η χώρα να βγει. Ε, από αυτό το, όχι αδιαξιό, αλλά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή στην οποία να βρίσκεται, ε, νομίζω ότι χρειάζεται συμπαράσταση και από τις πολιτικές δυνάμεις και από τις ε, κοινωνικές δυνάμεις. Το θέμα είναι ότι τη συμπαράσταση, αγαπητή κυρία Κάτζου, τη φτιάξει εσύ. Εάν εσύ το πρώτο βιολί, εσύ πρέπει να προετοιμάσεις το έδαφος για να δημιουργηθεί ναι. αυτή. Δηλαδή, ε, εγώ καταλαβαίνω απολύτως στην κυβέρνηση ότι δεν είναι δυνατόν. Παραδείγματο χάρη στο προσφυγικό, ή παραδείγματο χάρη στα θέματα τη εξολόγηση να έχουν ψηφιστεί από όλα τα κόμματα τον άφορο και τώρα να λένε ότι λένε, ή επί τη ουσία να σιωπούν, γιατί επί τη ουσία δεν λένε, δεν εκφράζουν άποψη. Αλλά νομίζω ότι ε, επειδή. Δεν είναι υποκριτική όμω η κατάσταση τη αντιπολίτευση, όταν ψήφισε το τρίτο μνημόνιο το καλοκαίρι ξαφνικά, ξέρει ότι υπάρχει μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια από το πρώτο μνημόνιο. Ξέρει ότι αυτή η επι τη ουσια να σιωπουν γιατι επι τη ουσια δεν λενε δεν εκφραζουν αποψη αλλα νομιζω οτι επειδη δεν ειναι υποκριτικη ομω και κατασταση τη αντιπολιτευση οταν ψηφισε το μεταρρύθμιση δεν θα ήταν light δεν θα ήταν light με επιτροπή έκφραση. Μια σκληρή ασφαλιστική μεταρρύθμιση για να μπορέσει να επιβιώσει το ασφαλιστικό σύστημα τη χώρα και να πάρουμε συντάξει, αν μπορέσουμε να πάρουμε, επόμενε γενναίε. τώρα δεν είναι λίγο υποκριτική στάση τη Αλεξάνδρου. Σαφέστατα είναι υποκριτική, αλλά στην πολιτική δεν υπάρχει υποκριτική. Δεν υπάρχει υποκρισία. Ναι. Ε, Επομένω, νομίζω και επαναλαμβάνω αυτό που σα είπα κάτι την άποψή μου, ότι νομίζω η κυβέρνηση Έκοψε Πρέ... τι γέφυρε, φέτο. Έπρε... Όχι, έχει κόψει τι Έπρεπε να το παίξει με καλύτερο τρόπο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να σύρει ναι. ε... και να είναι και ήδη ανοιχτή σε διάφορε συζητήσει. Παραδείγματο χάρη. Ε, θα σας πω ένα απλό πράγμα. Ενώ. Εάν ε, στο ασφαλιστικό δεν έγινόταν όλο αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν, αλλά καλούσε ο Πρωθυπουργό ή ο Υπουργό Εργασία όλα τα κόμματα να κάνουν μια σύσκεψη πάνω σε ένα σχέδιο και να πούν τους αυτού και ένα μήνα και μετά από ένα μήνα να βγάλουν τα συμπεράσματα. Δηλαδή να ήταν μια κοινή προσπάθεια, νομίζω ότι θα μπορούσε να ξεφύγει η αντιπολίτευση. Ε, Έχω την εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα. Λάθο τακτική, ναι, λέτε ναι, νομίζω ότι, πρέπει, ότι έπρεπε να τα χειριστεί, χειριστεί λιγάκι διαφορετικά. Ναι. Ε, αυτό δεν είναι δείγμα δυναμία. Σε ένα θέμα όπω είναι το ασφαλιστικό, το οποίο είναι τεράστιο, είναι δύσκολο, έχει κοινωνικέ επιπτώσει ε, και είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ε, τι μελλοντικέ γενναίε, ε, πρέπει σχεδόν το σύνολο του, 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 του πολιτικού προσωπικού να καθίσει μέσα σε ένα τραπέζι με του εμπειρογνώμονέ σου κτλ. Να πούνε σε και έτσι η κυβέρνηση να έχει όλα τα άλοθη και όλα τα επιχείρηματα να πει: Κοιτάξτε, να αυτά λένε ή αυτά προτείνουν. Εγώ τουλάχιστον ε, έτσι, έτσι το βλέπω το πράγμα. Για αυτά δεν λέω για τα άλλα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα για, συγκεκριμένα. Για, το, για συγκεκριμένα θέματα. Όπω και το προσφυγικό, παραδείγματο χάρη. Ναι. Υπάρχουν δύο θέματα πολύ συγκεκριμένα. Το προσφυγικό, ε, είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση ε, πρέπει να, 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 να δεχθεί τη βοήθεια των άλλων. Δηλαδή, ο κύριο ε, Μητσοτάκη πρέπει να πάει στου Ευρωπαίου, στου like, λαϊκιστέ. Δηλαδή. Ναι, βεβαίω. Το είπε προ τη μήνυμα. Και όλοι οι άλλοι. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια προ αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι ναι. εθνικό θέμα. Μάλιστα. Άρα βλέπετε δύσκολο το επόμενο διάστημα για την χώρα μα και για την ελληνική κυβέρνηση. Τα δύσκολα είναι μπροστά, δηλαδή έχουν τελειώσει. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολη στιγμή και προσέξτε και αυτή τη στιγμή να την υπερβούμε. Μην νομίζετε ότι μετά θα έρθουν όλα. Όχι, θα αλλά ένα, ο Το, το πρώτο πρώτο Αλλά, αλλά το, αν, περάσει, ένα... αν περάσει αυτό το πράγμα, ίσω να ανοίξουν και ορισμένε δυνατότητε για μια εξάρτητα βέβαια και πώ θα τα χειριστεί η ίδια, βέβαια, βέβαια. από μια. να μπούμε σε μια έτσι, κανονικότητα. Σχετική, κανονικότητα. σχετική κανονικότητα και να μπορέσει, μπα και μπορέσει και λειτουργήσει η οικονομία. Μάλιστα. συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μελά. Πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση και μετά βλέπουμε πώ μπορεί να επανέλθει αυτή η χώρα και η οικονομία στην κανονικότητα, που είναι το στίχημα να προσέλκυση επενδύσεων και βεβαίω η πλήρη λειτουργία του τραπεζικού συστήματο τη χώρα με την άρση του capital control και την ε, ε, χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία και τη υγιού επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτά είναι τα στοιχήματα, νομίζω, κύριε Μελά. Έτσι, Gracias. Bueno.